Τι γίνεται, Πετράκι, αυτές οι μουτζούρες σου λένε σημαντικότερα πράγματα από ό,τι ο πρόεδρος του 15 μελούς. Δεν είναι μουτζούρες, είναι ψυχή ενός καλλιτέχνη. Πράγματα που εσύ δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβεις. Και αυτό για να δούμε ποιος καταλαβαίνει καλύτερα. Όχι, μη! Κύριε Διευθυντά, ο Πέτρος έριξε τον πίνακα. Κύριε Διευθυντά! Συγγνώμη, δεν σε προστάτευσα. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Εσύ πάντα με προστατεύεις. Εγώ δεν χρειάζομαι κανέναν άλλο. Μόνο εσένα. Εσένα και τα χρώματα. Όχι, εγώ είμαι ανίκανος και κανείς δεν ξέρει τι μου συμβαίνει. Είναι όλα στο μυαλό σου. Όταν εσύ αποδεχτείς αυτό που είσαι, θα το κάνουν κι άλλοι. Πού είσαι, ρε Φλόρε. Ευτυχώς ο διευθυντής δεν έμαθε τι έκανε στο πίνακα σχολείο. Ναι, καλά. Για καλή σου τύχη, ο Γιώργος δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί μαζί σου και θα στριφαρίσει αυτή τη φορά. Παιδιά, έχει χτυπήσει το κουδούνι. Αν δεν πείτε τώρα, θα σα βάλω ουσία. Κλειώνω σου πω λίγο. Δεν άκουσες τι είπα, θα πάρεις απουσία. Λίγο μόνο. Okay, ακούω. Να, σκεφτόμουν άμα ήθελες μετά το σχολείο να πάμε για καμιά βόλτα ή για κάνα καφέ ή ό,τι θες εσύ. Συνάντησε ένα στο διάλειμμα μπροστά στο κηλικείο, στο. Παπαγάκι. Πού είναι το τετράδιο που έχεις συνέχεια μαζί σου. Θα μου πεις τι γράφεις εκεί μέσα. Σκίτσα είναι. Σκίτσα. Ναι, ζωγραφίζω τα συναισθήματά της. Πιανείς. Να, μην το πάρεις περίεργα. Ακούω ψυχή του καλλιτέχνη μέσα από τους πίνακες. Λοιπόν, στο διάλειμμα στο κηλικείο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ανοίγουμε όλη η σελίδα 14. Ποιος θα μου διατυπώσει το δεύτερο νόμο τον έφωνα. Πέτρο. Μη φοβάσαι, Πέτρο. Φάνηκε να την ενδιαφέρει η ζωγραφική. Μίλησε της για τα σκίτσα σου. Δείξε ποιος είσαι. Τι νιώθεις. Τι σκέφτεσαι. Μη φοβάσαι να είσαι ειλικρινής. Πέτρο. Μάλιστα. Μπορείς να μου διατυπώσεις το δεύτερο νόμο τον έφθονα. Δεν θυμάμαι, κυρία. Πού ταξιδεύεις, παιδί μου. Αυτό είναι σημαντικά για τις εξετάσεις. Δεν ταξιδεύει, κυρία. Συνομιλεί με τη δυσχύ του καλλιτέχνη. Τι βλακίες λες, Χριστίνα. Φωνές. Ακούω φωνές. Θέλω, παιδιά, ησυχία. Πετράκι, άκυρο ζωγραφέ. Για ραντεβού με τις φωνές σου. Για ησυχία! Εσύ φταίς. Εσύ που μου είπες να δείξω ποιος είμαι. Ένας γελίος. Αυτό είναι. Ζωγράφησε. Αυτό θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Ένας φίλος θα με κάνει να νιώσω καλύτερα. Εγώ είμαι φίλη σου. Και ποια είσαι εσύ. Δεν μπορώ να σε δω, ούτε να κάνω παρέα μαζί σου όταν είμαι μόνος. Μα ποτέ δεν είσαι μόνος. Δες καλά μέσα σου και ποτέ δεν θα είσαι μόνος. Έχεις τον εαυτό σου. Εσύ, γιατί δεν μιλάς. Πάμε στα ποδητήρια να αλλάξουμε και να ξεκινήσουμε προπόνηση. Φύγαμε. Όχι, τι κάνεις εκεί. Έλα, πάμε να σπάσουμε πλάκα. Πάμε. Τι κάνεις εσύ εδώ. Έχουμε προπόνηση. Δεν μπορώ να φύγω ακόμα. Πρέπει να τελειώσω αυτό που άρχισα. Φύγε για να μην σε τελειώσω εγώ. Έχουμε προπόνηση. Φέτος θα φέρουμε το χρυσό σχολείο. Σε αντίθεση με σένα που το μόνο που φέρεις είναι χαζομάρες. Και τι ζωγραφίζεις εκεί. Άσε με. Αυτό που κάνει και το δύσκολο. Κάτσε να τις φάει και θα δεις πόσο εύκολο θα γίνει. Αφήστε τον παιδιά, πάμε. Ναι, ρε παιδιά, πάμε.
κορίτσια, έχουμε και κοινό. Πώς σε φάνηκε, Πέτρο? Κορίτσια, είπαμε άλλη μία. Εσύ, Πέτρο, τι λες, να το ξαναπάμε? Ήταν πολύ ωραίο το χορευτικό σας. Φυσικά και ήταν. Μπορώ να ανέβω για λίγο πάνω στη σκηνή. Θέλω να τελειώσω το σκίτσο μου και ο πίνακας με βοηθάει. Τι ρομαντικό, θα μας εξηγήσει τι σημαίνει ο πίνακας αυτός? Λέει ό,τι θέλεις να πει. Οι πίνακες βελτιώνουν και τονώνουν τις αισθήσεις του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο χρώματα ή σχέδια. Είναι αυτό που βαθιά μέσα μας κρύβουμε γιατί φοβόμαστε να τα αναδείξουμε. Σκέφτηκες πολύ αυτές τις μπουρδές ή σου βγήκαν αυθόρμητα? Ρε, φλερτάρει το αγόρι. Βέβαια. Έτσι τσιμπάνε τα κορίτσια σήμερα. Με την ψυχή του καλλιτέχνη. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε πρόβα. Θα μας δείτε? Εμείς ναι, ο τρελάρος όχι. Έφυγες. Μαθαίνεις από τα λάθη σου όταν βρεις τη δύναμη να τα δεις, να τα αποδεκτείς. Το μυαλό δεν είναι μόνο γνώση. Δεν είναι επιστήμη. Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο χρώματα. Είναι σχέσεις. Είναι η συναναστροφή μας με τους άλλους. Εγώ έχω εσένα. Δεν χρειάζομαι φίλους. Όλοι χρειάζομαι. Μόνο έτσι θα βγει η αβεβαιότητα, η αστάθεια. Μόνο τότε θα είσαι σίγουρος για σένα. Μόνο με τον εαυτό σου και τους άλλους. Με πίστη στον εαυτό σου, αλλά και πίστη στους άλλους. Πέρασε μέσα στο εργαστήριο, παιδί μου. Έχουμε ξεκινήσει. Συνέχισε, Γιάννη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι απαραίτητος για να νιώσουμε, να αισθανθούμε, να είμαστε λειτουργικοί. Εκτός κι αν είσαι ο Πέτρος που είναι ανεγκέφαλος. Πες μας εσύ, Πέτρο, για τον εγκέφαλό σου. Του είναι δύσκολο. Δεν έχει πίνακες στο χημείο, ρε παιδιά. Α, γι' αυτό δεν ακούγονται φωνές. Ποιος ακούει φωνές, σταματήστε! Μα αφήστε να πει, κύριε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, οι πίνακες του μιλάνε. Εμπρός! Το σχολείο θα συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα προσωπογραφίες μεγάλων ζωγράφων. Η υπεύθυνη και η καθηγήτρια που σας βοηθήσει σε αυτό το θέμα είναι η κυρία Παπαδοπούλου. Σοφία, πέρασε μέσα. Εδώ είναι η κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Η φωνή. Ποιος θα το πίστευε ότι ο Πέτρος έχει τόσο ταλέντο? Ρε παιδιά, κέρδισε ένα διαγωνισμό, απίστευτο. Μάλλον ήταν άδικη η συμπεριφορά μας. Γελία, θα έλεγα. Θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη. Κι εγώ. Όλοι μας. Και όχι μόνο επειδή ζωγραφίζει καλά. Επειδή δεν έπρεπε να τον κρίνουμε. Επειδή απλά. Είναι διαφορετικός από όλους εμάς. Θα δεχθεί όμως να μας μιλήσει. Ετοιμάστε που βλέπετε. Πέτρο, χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Θα θέλω να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Μία φίλη κάποτε μου είπε να μην φοβάμαι να δείξω αυτό που είμαι και να είμαι γενναίος να βλέπω αυτό που είναι άδειο. Τι λέτε? Πάμε, πάμε. Πέτρο, περίμενε. Τι θα λέξει για τον καφέ που λέγαμε? Ευχαριστώ. Η τέχνη είναι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι και η ανθρώπινη φύση είναι η ίδια και ταυτόχρονα διαφορετική. Ζήσε, άκου, νιώσε, σκέψου το ίδιο και διαφορετικά. Μόνος σου, αλλά και μαζί.
Μπορώ να ανέβω. Όχι. Μπορώ να ανέβω λίγο πάνω στη σκηνή. Λένε ότι θέλεις να πει. Πέρα μέσα. Θα ξαναπάμε. Εγώ συσταίνομαι και αυτό χορεύει.